Ο γιατρός Θόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής ιατρικής πνευμονολογίας και εντατικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι μαζί μας και αυτό το πρωινό. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Επιτρέψτε μου να πω λίγο κάτι. Αλίμονο να σας αποτρέψω και να σας μη σας επιτρέψω, παρακαλώ. Για τα εμβόλια. Λοιπόν, έχουμε δύο πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα εμβόλια. Καταρχήν η εταιρεία Pfizer έλαβε χθες άδεια επίγουσας χορήγησης, αυτό που λέγεται Emergency Use Authorization, έτσι. Αυτό που, η άδεια με την οποία κυκλοφορούν και τώρα τα εμβόλια αυτή τη στιγμή, για τη χορήγηση του εμβολίου του δικού της, της συνεργασίας BioNTech και Pfizer, σε παιδιά από 12 μέχρι 15 ετών. Είχε για 16 και πάνω, άρα πρακτικώς έχει λάβει άδεια για όλο το γυμνάσιο και το λύκειο. Έτσι. Αυτό το ξεκαθαρίσουμε, άδεια επίγουσας χορήγησης. Και προσέξτε τώρα το πιο σημαντικό. 4 μέρες πριν υπέβαλε στον FDA, στον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων, Food and Drug Administration, αυτό που λέγεται Biologics License Application, δηλαδή αίτηση για πλήρη χορήγηση αδείας του εμβολίου της για τους 16 και πάνω, όχι άδεια χορήγησης επίγουσας χρήσης, που είναι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες κτλ. Αλλά η αδειοδότηση που παίρνει οποιοδήποτε φάρμακο, είμαστε πλέον τόσο σίγουροι ότι κάνει για την ανθρωπότητα, που το χορηγούμε χωρίς καμία αμφιβολία. Όχι κάτω από ειδικές συνθήκες, αλλά στην κανονικότητα. Ακριβώς. Στην κανονικότητα, στην κύριε κανονικότητα, υπό κανονικές συνθήκες. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι το πιθανότερο μέσα στον επόμενο μήνα θα πάρει αυτή την άδεια και πλέον δεν θα συζητούμε για ένα εμβόλιο που δεν είμαστε σίγουροι αν είναι ή δεν είναι όσο θέλουμε αποτελεσματικό, αν έχει, αν δεν έχει μακροχρόνιες παρενέργειες ή οτιδήποτε. Θα μιλάμε για ένα εμβόλιο που, όπως όλα τα φάρμακα που χορηγούνται στην ανθρωπότητα, θα έχει πάρει έγκριση. Με άλλα λόγια, με τον ίδιο τρόπο που το εμβόλιο που χορηγείται υποχρεωτικά στα παιδιά μας για να μπουν στο δημοτικό ή στο νηπιαγωγείο, με τον ίδιο τρόπο, ίδια άδεια δηλαδή, θα έχει και το εμβόλιο για τον κορονοϊό της Pfizer. Το τονίζω, της Pfizer, έτσι, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεδομένα. Μάλιστα. Λοιπόν, αρχίζω την συζήτησή μας με κάτι που γράφει ένας φίλος νωρίτερα στους Γιάννη και Χρήστο. Ο Δημήτρης Χρυστοδουλάκης. Εχθές η Αγγλία είχε 0 νεκρούς και τους λέει καλημέρα σας. Πώς επιτυγχάνεται αυτό, κύριε Βασιλακόπουλε, παρακαλώ. Αυτό επετεύχθη κυρίως με την ευρεία χορήγηση σε πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, κυρίως της πρώτης δόσεως των εμβολίων, πρωτίστως της AstraZeneca και δευτερευόντως της Pfizer. Αυτά ήταν τα εμβόλια που χορήγησαν στη Μεγάλη Βρετανία η κυβέρνηση στους πολίτες. Τα εμβόλια τα οποία έκαναν μια στρατηγική, όπου χωρίσαν την πρώτη δόση και ακόμα και αν ήταν εμβόλιο Pfizer, που οι κλινικές μελέτες έλεγαν ότι πρέπει να το δίνουμε τη δεύτερη δόση στους 3 μήνες, αυτοί επέλεξαν να εμβολιάσουν περισσότερους ανθρώπους, καθυστέρησαν λοιπόν τη δεύτερη δόση και στη Pfizer και πήραν πληθυσμιακά πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, με την έννοια ότι μείωσαν ουσιαστικά πολύ γρήγορα ή αρκετά γρήγορα, τέλος πάντων, τις εισαγωγές στα νοσοκομεία κατά 90%, και όπως βλέπετε τώρα έχουν φτάσει στο σημείο να μην έχουν ουσιαστικά θανάτους, δηλαδή έχουν την πανδημία σε πλήρη έλεγχο, ενώ σιγά σιγά η κοινωνία ανοίγει όλο και περισσότερο. Το ίδιο έχει συμβεί και στο Ισραήλ, έτσι. Το ίδιο έχει συμβεί σε όλα τα μέρη που έχουν εμβολιαστεί σε μεγάλο ποσοστό με τα εγκεκριμένα εμβόλια. Θα ήθελα να κάνω εδώ ένα σχόλιο, ναι. Διότι διαβάζω στο διαδίκτυο διάφορους και δημοσιογράφους και αμφισβητείες να χρησιμοποιούν παραδείγματα χωρών που, παρότι έχουν εμβολιαστεί σε σημαντικό ποσοστό οι πληθυσμοί τους, δεν πάνε καλά από πλευράς πανδημίας. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν το παράδειγμα της Σεϊχέλες. Ναι. Οι Σεϊχέλες είναι ένας τουριστικός προορισμός, έτσι, ο οποίος έχει 100.000 κόσμο όλων και όλων. Πήρε δώρο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κυρίως σε μεγαλύτερο ποσοστό,
το κινέζικο εμβόλιο της Sinopharm. Αυτό είναι ένας αδρανοποιημένος κορονοϊός. Το εμβόλιο αυτό λοιπόν έχει μια αποτελεσματικότητα που δεν την ξέρουμε επίσημα. Παίζει να είναι από 50 μέχρι 60-70%, πάντως είναι σίγουρα μικρότερη από τα άλλα εμβόλια. Παρά τα αυτά λοιπόν, και παρά την επιδημία αυτή άνοιξαν νωρίς για να έχουν τουρισμό, είχαν έκρηξη παρά το ότι έχει εμβολιαστεί περίπου το 60%. Προσέξτε όμως, ενώ αυτό υπάρχει στα νέα, τι δεν υπάρχει στα νέα? Ναι. Ότι κανένας από αυτούς που νόσησαν δεν έχει πεθάνει. Δηλαδή, ακόμα και το αδύναμο σχετικά σε σχέση με τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί σε εμάς, εμβόλιο της Sinopharm, και παρά την έκρηξη... Απέτρεψε τους θανάτους. Απέτρεψε θανάτους. Αλλά η κακή δημοσιογραφία αποκρύπτει το πλέον σοβαρό στοιχείο και προβάλλει εκείνο που θέλει να προβάλλει, να δημιουργήσει με αναστάτωση πάλι και προβληματισμό. Αυτό. Ακριβώς. Και βεβαίως δεν λέει ξεκάθαρα ότι αυτοί δεν έχουν εμβολιαστεί με τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί σε εμάς, ναι, αλλά με εμβόλια που δεν έχουν καν εγκριθεί. Ναι. Άρα, έτσι, που δεν έχουν ανακοινώσει, ναι, σε επιστημονικά περιοδικά. Ναι. Ούτε έχουν στείλει σε ρυθμιστικές αρχές, τουλάχιστον ευρωπαϊκές, αμερικάνικες κτλ., τα δεδομένα τους. Άρα μπορώ να πω ότι όσοι μετέρχονται της δικής μας προσπάθειας εδώ, σε αυτήν την εκπομπή του Διόρου 8-10, μπορούν να στέλνουν αποσπάσματα ή, πώς να το πω, αναφορές δημοσιογραφικές από έντυπα, από διαδικτυακής μορφής ενημέρωση, από όπου θέλετε, προκειμένου να αναζητεί ο κύριος Βασιλακόπουλος να κάνει και αυτή τη δουλειά, δηλαδή του ερευνητού, να βρίσκει το άλλο μισό της είδησης. Προχωρούμε, κύριε καθηγητά. Επειδή ξέρει η Ελένη ότι θα σας φιλοξενήσω, μας λέει, έκανα το AstraZeneca στις 9 Μαρτίου, κανονικά θα έκανα τη δεύτερη δόση στις 28 Μαΐου, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς μπορούμε να τη μεταφέρουμε με τη ημερομηνία της δεύτερης δόσης νωρίτερα και θα το κάνω στις 14 Μαΐου. Είναι εντάξει? Ναι. Θα ήθελα λίγο να το εξηγήσω πώς έχει προκύψει όλο αυτό. Και εδώ είναι και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του γιατί το εμβόλιο της AstraZeneca έχει αμφισβητηθεί τόσο πολύ. Αρχικώς φταίνει ήδη οι άνθρωποι που το διαχειρίστηκαν, οι άνθρωποι της εταιρείας ενώ της AstraZeneca. Στην πρώτη μελέτη λοιπόν που υπέβαλαν στις ρυθμιστικές αρχές και δημοσιεύτηκε και στο περιοδικό Lancet, έβαλαν μαζί δεδομένα από διάφορες μελέτες που έκαναν σε διάφορες χώρες, στις οποίες σε κάποιες χώρες χρησιμοποιούσαν τη δεύτερη δόση 4 εβδομάδες μετά την πρώτη, σε κάποιες άλλες 6 εβδομάδες, σε κάποιες άλλες 12 εβδομάδες. Και αυτά τα βάλαν όλα μαζί. Πήραν άδεια χορήγησης, οπότε υπήρξε μια ασάφεια αρχικά τι είναι πιο αποτελεσματικό. Οι 4 εβδομάδες, οι 6 εβδομάδες, οι 8 εβδομάδες, οι 12 εβδομάδες ανάμεσα στη χορήγηση της πρώτης και της δεύτερης δόσης. Αθροίστηκαν περισσότερα δεδομένα και κυκλοφόρησε πάλι στο ίδιο περιοδικό, το περιοδικό Lancet, μία ανάλυση που έλεγε ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου για την ήπια νόσο, την ήπια νόσο, όχι για τη σοβαρή, έτσι, αυξάνει από το 72% και φτάνει στο 82% αν η δεύτερη δόση καθυστερήσει στους 3 μήνες. Λίγο αργότερα δημοσιεύει η AstraZeneca αποτελέσματα από τη μελέτη στην Αμερική που λέει ότι και στο μήνα να δώσεις το εμβόλιο, η αποτελεσματικότητα για την ήπια νόσο φτάνει το 76%. Άρα η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca για την ήπια νόσο είναι κάπου ανάμεσα στο 75% και στο 80%. Εξαρτάται από ποια μελέτη αναλύει. Προσέξτε τώρα. Ποιο είναι το όφελος από το να κάνω πιο νωρίς τη δεύτερη δόση? Αφού η αποτελεσματικότητα από την ήπια νόσο είναι περίπου η ίδια και σε τελική ανάλυση η ήπια νόσος δεν με πολύ απασχολεί, για να είμαστε και ειλικρινείς, η προστασία από την σοβαρή νόσο που οδηγεί στο θάνατο έρχεται 100% μετά τη δεύτερη δόση, μία εβδομάδα με δύο μετά. Άρα, όσο πιο γρήγορα κάνω την δεύτερη δόση, τόσο πιο γρήγορα θα βρεθώ πλήρως προστατευμένος από την πολύ σοβαρή νόσο και το θάνατο. Και από την πρώτη δόση είμαι προστατευμένος σε σημαντικό ποσοστό και από τα δύο αυτά γεγονότα, αλλά όχι τόσο όσο μετά τη δεύτερη δόση. Ναι.
Άρα το 12 μπορεί να γίνει 8 εβδομάδες. Οι 12... Ναι, και έχει επιστημονική βάση αυτό και σας εξήγησα ότι δεν χάνω σε αποτελεσματικότητα έναντι της ηπίας νόσου παραελάχιστα. Γιατί θα χρειαστώ άλλες 2 εβδομάδες προκειμένου μετά τη δεύτερη δόση να γίνω ακριβώς τούρμπο. Ακριβώς, και να μην κινδυνεύω από το να πεθάνω ή να νοσηλευτώ στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Διάλειμμα εδώ. Λοιπόν, πρωτού καλημερίσω τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο για άλλη μία φορά. Κύριε, θα ήθελα να ακούσουμε παρακαλώ τη συνέχεια από την ενημέρωση του κυρίου Μάριου Θεμιστοκλέους, Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε συμφωνία την επόμενη χρονιά με την εταιρεία AstraZeneca. Αυτό δεν επηρεάζει το 2021, τη φετινή χρονιά. Αναμένουμε από την AstraZeneca 7,2 εκατομμύρια δόσεις και όλες οι δόσεις της AstraZeneca, είτε είναι πρώτες είτε είναι δεύτερες δόσεις, είτε οι πρώτες δόσεις κλεισμένα ραντεβού, είναι εξασφαλισμένες. Αγαπητή μου Βίκη, ας μην πω το επώνυμό σας, είδατε λοιπόν ότι δεν είναι αληθές ότι κανείς δεν είπε ότι έχει διασφαλιστεί η δεύτερη δόση για το AstraZeneca. Να λοιπόν που σας το έβαλα τώρα και το ακούσατε. Λοιπόν, μην καταλαβαίνω, εσείς έχετε πολλά πράγματα μέσα στο μυαλό σας, να σκεφτείτε τα δικά σας. Αφήστε την ενημέρωση που πιστεύουμε κάποιοι άνθρωποι ότι την κάνουμε σοβαρά να σας παρέχει την πληροφορία που χρειάζεστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην αγχώνεστε, γιατί με το άγχος πελαγώνετε και πελαγώνουμε όλοι και αυτό δεν είναι ένας κακός σύμβουλος. Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής ιατρικής, πνευμονολογίας και εντατικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλημέρα σας και πάλι, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλημέρα και πρωτοσάλτε σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, έχει κάνει την πρώτη δόση AstraZeneca 20 Απριλίου, έχει προγραμματιστεί η επόμενη για τις 7 και επειδή σκοπεύει να ταξιδέψει στις 10 Ιουλίου, αν θα ήταν ασφαλέστερο να μεταφέρει την δεύτερη δόση λίγο νωρίτερα και πόσο, ρωτάει ο Κυριάκος, απαντήσατε προηγουμένως, να το κάνει, έτσι. Να το κάνει, φυσικά. Ναι. Είμαστε τακτοποιημένοι από τη δεύτερη δόση AstraZeneca, γιατί το ερώτημα που θέτουν πολλοί είναι αν δεν υπάρχει, τι κάνουμε μετά. Μα δεν υπάρχει πιθανότητα να μην υπάρχει. Η Ελλάδα από την αρχή, σε όλα τα εμβόλια που έχει χρησιμοποιήσει. Σας βάζω για να τα ξαναπείτε, κύριε Βασιλακόπουλε. Κανένα πρόβλημα. Έχει ακολουθήσει τη στρατηγική ότι χορηγώ ένα εμβόλιο την πρώτη δόση μόνο όταν για αυτόν που το χορηγώ έχω εξασφαλισμένη και τη δεύτερη δόση. Ποτέ δεν έχουμε χορηγήσει, εκτός αν γνωρίζω, έτσι. Δεν είμαι εγώ αυτός που το διαχειρίζεται, αλλά αυτή την ενημέρωση έχω σταθερά από την αρχή του εμβολιαστικού προγράμματος, Ελευθερία. Πάντα είναι εξασφαλισμένη η δεύτερη δόση όταν κάνεις την πρώτη δόση. Ναι. Κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί δηλαδή ότι δεν θα υπάρχει δεύτερη δόση για αυτόν. Και όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, ό,τι συζητιέται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι θα γίνει του χρόνου, ποια εμβόλια θα προμηθευτούμε, έχει να κάνει με το χρόνο, με το 2022, όχι το 2021. Και θα ήθελα να πω άλλη μια φορά, με συγχωρείτε, τώρα εγώ θα επαναλάβω τον εαυτό μου, ότι εάν το εμβόλιο της AstraZeneca δεν ήταν καλό, ήταν επικίνδυνο για τους ανθρώπους ή οτιδήποτε τέτοιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κινείται νομικά εναντίον της AstraZeneca που δεν παρέδωσε τις δόσεις που είχαν συμφωνηθεί και παρέδωσε λιγότερες. Αν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούσε ότι είναι κακό το εμβόλιο, όχι καλό, και γι' αυτό δεν ανανεώνει το συμβόλαιο την επόμενη χρονιά, θα έπρεπε να ευχαριστεί την AstraZeneca και να τους λέει σώσατε μερικούς Ευρωπαίους που δεν μας το δώσατε. Όχι να την κυνηγάει νομικά. Για να την κυνηγάει νομικά σημαίνει ότι τις χρειαζόταν τις δόσεις, τις θέλει και σωστά κάνει και τις θέλει για να λύσει το πρόβλημα. Ναι. Και εδώ τώρα σε αυτό το σημείο Κώστα σε παρακαλώ φέρε μου τον κύριο Σχοινά, τον επίτροπό μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος θες στο συνέδριο των Δελφών είπε τα εξής. Η AstraZeneca δεν έχει καταφέρει να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Μας χρωστάει εκατομμύρια δόσεις. Και γι' αυτό την πήγαμε στα δικαστήρια. Δεν την πήγαμε στα δικαστήρια όπως κάποιοι αφελείς πίστεψαν επειδή το εμβόλιο δεν είναι καλό. Θα μου επιτρέψει ο κύριος Σχοινάς, τον οποίον χθες από νωρίς το πρωί, μόλις τελείωσα την εκπομπή μετά τις 10, με τον κύριο Γιαννίρη στείλαμε μήνυμα, επειδή έκανα κάποια σχόλια χθες,
κυρίες και κύριοι, κύριε Βασιλακόπουλε, γύρω στις 9.30 το πρωί, στο τελευταίο μέρος εκπομπής. Και μετά είπαμε να καλέσουμε τον κύριο Σχοινά να έρθει να μας πει γιατί τόσο κακή, αυτή θα ήταν η ερώτησή μου, γιατί τόσο κακή πολιτική διαχείριση του θέματος της εταιρείας AstraZeneca, που χτύπησε πάνω στο προϊόν, στο εμβόλιο δηλαδή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος, δεν πήραμε καν απάντηση από τον κύριο Σχοινά. Αργότερα στο συνέδριο των Δελφών έκανε αυτή τη δήλωση. Θα μου επιτρέψει όμως ο κύριος Σχοινάς, τα λέω όλα αυτά, έκανα τον πρόλογο, γιατί θα έχω πάλι παρατήρηση. Δεν είναι αφελείς οι άνθρωποι, να με συγχωρεί πολύ ο κύριος Σχοινάς. Γιατί λέει κάπου οι αφελείς πίστεψαν, νόμισαν, ξαναβάλω το Κωστάκη σε παρακαλώ, ότι οι αφελείς νόμισαν ότι κινούμαστε εναντίον του εμβολίου. Όπως θα του έλεγα το κύριο Σχοινά, αν τον είχα απέναντί μου τώρα, ότι με τον τρόπο που διατυπωνόταν οι προτάσεις των πολιτικών, παρακαλώ τον ακούσουμε άλλη μια φορά. Η AstraZeneca δεν έχει καταφέρει να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Μας χρωστάει εκατομμύρια δόσεις. Και γι' αυτό την πήγαμε στα δικαστήρια. Δεν την πήγαμε στα δικαστήρια όπως κάποιοι αφελείς πίστεψαν επειδή το εμβόλιο δεν είναι καλό. Έτσι όπως θα του έλεγα λοιπόν του κύριου Σχοινάτη, έτσι όπως διατυπωνόταν οι προτάσεις από τους πολιτικούς, είχαν πολύ δίκιο οι άνθρωποι να πιστεύουν, να εκτιμούν ότι υπάρχει θέμα με το εμβόλιο AstraZeneca. Ναι, εδώ θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο πάλι για τη δημοσιογραφία. Μάλιστα. Προσέξτε, σε δύο εκπομπές της τηλεόρασης που έτυχα να είμαι φιλοξενούμενος, συζητιέται και μου τίθεται ερώτηση γιατί η Βρετανία διάλεξε να πάει το όριο πάνω από το οποίο χορηγεί το εμβόλιο στα 40 έτη της AstraZeneca και όχι στα 30. Προσέξτε τώρα. Δεν λένε ότι ταυτόχρονα η Γερμανία που ήταν η χώρα που δημιούργησε το πρόβλημα με απόφαση και του Υπουργού Υγείας και της Επιτροπής των Επιστημόνων και των κρατηδίων και των πάντων αποφάσισε να χορηγεί το εμβόλιο σε όλες τις ηλικίες. Και τι είπε η Αγγλία, γιατί έχει σημασία, ξέρετε, να διαβάζουμε όλες τις λεπτομέρειες. Η Αγγλία δεν είπε δεν το χορηγώ. Λέει δεν το χορηγώ σε κάτω από 40, εκτός αν έχουν παράγοντες κινδύνου, όπως παχυσαρκία, ανοσοκατοστολή, άλλα πράγματα που τους κάνουν επιρρεπείς στη σοβαρή νόσο, και εφόσον η μη χορήγηση του εμβολιασμού με AstraZeneca δεν θα καθυστερήσει τον εμβολιασμό για κορονοϊό. Δηλαδή εφόσον υπάρχει επάρκεια άλλου εμβολίου. Έθεσε δύο προϋποθέσεις. Ναι. Και που σε μια χώρα που ο κίνδυνος πλέον να νοσήσει σοβαρά από κορονοϊό έχει μειωθεί πάρα πολύ, γιατί έχει ελεγχθεί η επιδημία. Γιατί έχει τεράστια σημασία όταν συζητάμε μια σπάνια παρενέργεια και ζυγίζουμε το όφελος και τον κίνδυνο, να δούμε ποιος είναι ο κίνδυνος αν δεν πάρουμε το εμβόλιο. Ποιο είναι δηλαδή το όφελος, ναι, αν το πάντως, πάρουμε. Και στο τέλος έτσι γίνεται πάντα, κερδίζει η Γερμανία. Πάμε παρακάτω τώρα. Μην το... Έχω λάθος. Σας λέω πάντως τι έχει κάνει η Γερμανία τώρα. Έτσι. Ναι, η Γερμανία λοιπόν... Ναι. Έχει αποφασίσει να το δίνει σε όλες τις ηλικίες. Ναι. Και κάτι ακόμα. Η απόφαση να μην ξανακάνουμε συμβόλαιο με την AstraZeneca έχει νομίζω να κάνει και με κάτι το οποίο είναι οικονομικό καθαρά και νομίζω ότι είναι και λογικό. Δεν είμαι οικονομολόγος, προς Θεού μην παρεξηγηθώ. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλω τα λεφτά μου να πηγαίνουν σε εταιρείες που έχουν τη βάση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τα τεράστια ποσά που θα δαπανηθούν για τα εμβόλια το 2022 να μην πάνε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η μόνη εταιρεία που πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή είναι η BioNTech που είναι στη Γερμανία, που συνεργάζεται με την Pfizer. Η Άστρα που αν καταβάλει τα χρήματα στην Άστρα, πού πηγαίνουν τα χρήματα? Μεγάλη Βρετανία νομίζω πλέον. Μάλιστα, η βάση της, η παλιά ήταν σφυδική και αρχίζει τώρα στη Μεγάλη Βρετανία. Και έχει εξαγοραστεί κατ' ουσία, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα, συμπτωματικό ότι η BioNTech είναι της Γερμανίας. Όλο συμπτωματικό. Πάμε παρακάτω. Ναι, υπάρχει και η CureVac που είναι της Γερμανίας συμπτωματικά και που σε λίγο θα εγκριθεί και αυτήν στο εμβόλιο. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, εχθές όμως, επειδή την περασμένη εβδομάδα πήραμε μαντιλάκια και δακρύσαμε όλοι από αυτήν την πρόταση ότι πάμε να αρπάξουμε την πατέντα από τις φαρμακοβιομηχανίες, αυτούς που ρουφάνε το αίμα του παγκόσμιου λαού, και ότι επιτέλους θα τον ρίξουμε τον καπιταλισμό κάτω και θα τον τζακίσουμε και θα χοροπηδάμε
σαν να είναι οι μάσκες στην πλατεία Συντάγματος πάνω στις αυτές τις άθλιες φαρμακοεταιρείες. Χθες είπε μια ατάκα στο συνέδριο ο κύριος Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ατάκα. Θα ήθελα παρακαλώ να τη μοιραστούμε όλοι μαζί, κυρίες και κύριοι, κύριε Βασιλακόπουλε. Big contributors to COVAX, and we never imposed export restrictions as did, for example, the United States. Σας έβαλα την πρόταση. Η μετάφραση είναι η εξής: συνεισφέρουμε ως Ευρώπη σημαντικά στο πρόγραμμα COVAX και δεν επιβάλαμε ποτέ περιορισμούς στις εξαγωγές όπως έκαναν, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το λέω όλο αυτό. Το λέω όλο αυτό και η Αγγλία. Και η Αγγλία μαζί. Το λέω όλο αυτό διότι είδαμε τον διάτοντα αστέρα που λέγεται πάμε να την πέσουμε, να αρπάξουμε τις πατέντες και έφυγε. Είδαμε τη λάμψη και χάθηκε μετά. Έφυγε το ουράνιο σώμα, εξαφανίστηκε. Συνεχίζει το ταξίδι του στο υπερπέραν. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι για τις πατέντες. Ναι. Όχι θεωρητικό, μιλήσατε χθες, είχατε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Τρίφωνα. Ναι. Τον κύριο Τρίφωνα, ναι. Ο οποίος έχει πολύ μεγαλύτερη γνώση από μένα του πώς μπορεί ένας κλάδος πολύ ανεπτυγμένος στη χώρα μας. Η φαρμακοβιομηχανία είναι ανεπτυγμένη στη χώρα μας, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Βεβαίως, και είναι. Και, είναι. Και είμαστε μια ανεπτυγμένη χώρα, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε και ανεπτυγμένη φαρμακοβιομηχανία και είμαστε ανεπτυγμένη χώρα. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να μπορέσει να παράξει η ίδια το εμβόλιο, εάν της δοθεί όχι μόνο η πατέντα αλλά και η τεχνογνωσία και έρθουν άνθρωποι που το κάνουν να μας το διδάξουν. Θέλει σχεδάσκαλο σε μερικά πράγματα. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν οι ακροατές σας τη δυσκολία. Τι συνέβη φέτος στην Αφρική. Στην Αφρική λοιπόν δόθηκαν αρκετές δόσεις, σημαντικό ποσό δόσεων, από το εμβόλιο της AstraZeneca. Επειδή δεν μπορούσαν ούτε αυτό το εμβόλιο να το διανύμουν στους ανθρώπους τους, στους πολίτες τους, και να δημιουργήσουν εμβολιαστικά κέντρα και αντίστοιχες υποδομές, η μία χώρα έδινε τις δόσεις στην άλλη, μπας και μπορέσει και το κάνει, και στο τέλος έληξαν οι δόσεις, έληξαν, δεν έχει σημασία πόσες χώρες πήγαν, 4-5, έληξαν οι δόσεις του εμβολίου και δεν χορηγήθηκαν. Δηλαδή δεν μπορούν τώρα οι χώρες που τα έτοιμα εμβόλια δεν μπορούν άμεσα να τα χορηγήσουν και άρα χρειάζεται βοήθεια ακόμα και για να χτίσουν εμβολιαστική αλυσίδα. Να έχουμε την ψευδέστηση ότι τέτοιου είδους χώρες μπορεί, ακόμα και αν ελευθερωθούν όλες οι πατέντες, καθ' οποιονδήποτε τρόπο να παράξουν εμβόλια. Ναι. Μάλιστα, υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό που θέλω να το πω. Τα εμβόλια δεν είναι μόνο... πρέπει να είμαστε και 100% σίγουροι για το πόσο καλό είναι στο τέλος το προϊόν. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι αν μου λέγατε ότι θα αγοράσει κάποιος μία Φεράρι από την Ιγυρία, θα έτρεχα με 300 χιλιόμετρα την ώρα με αυτή τη Φεράρι. Άμα την έφτιαχνε στην Ιταλία, θα ήμουν λίγο πιο σίγουρος. Ναι. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο θέτει και άλλη μία παράμετρο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει: παρακαλώ, ξεσκεπάστε μετά την καλημέρα του τους υποκριτές υποστηρικτές του φλιναφήματος της άρσης της πατέντας, θυμίζοντας τι έλεγαν για τα γενώσιμα. Γιατί για γενώσιμα εμβόλια μιλάνε, χωρίς να έχουν ιδέα βέβαια τι λένε ως συνήθως. Θυμίζω απλώς στο ακροατήριο, κυρίες και κύριοι, τις προσπάθειες που κάναμε 10 χρόνια πριν περί των γενωσίμων φαρμάκων και τι ύβρις ακούγονταν από το ακροατήριο σχετικώς με τα γενώσιμα. Γιατί όταν λέμε παίρνουμε την πατέντα και την πάμε σε ένα άλλο εργοστάσιο και την πάμε σε μια άλλη εταιρεία, είναι ακριβώς παράγουμε το γενώσιμο. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο. Απλώς, κύριε Βασιλακόπουλο, να ξαναπούμε άλλη μια φορά ότι αυτές οι εταιρείες επενδύονται χρήματα με ρίσκο των επενδυτών, γιατί ένα φάρμακο μπορεί να βγει, ένα άλλο φάρμακο μπορεί να μην προκύψει. Έτσι δεν είναι, κύριε Βασιλακόπουλε? Όχι απλά έτσι είναι. Ναι. Προσέξτε να δείτε. Ναι. Για να φτάσουν αυτές οι εταιρείες να μπορέσουν να παράξουν αυτό το προϊόν που ξέρετε, το προϊόν αυτό είναι η πρώτη φορά που μετά την επανάσταση που έγινε στη βιολογία από την ανακάλυψη του γενετικού υλικού, του DNA, τη δεκαετία του 50 που πήρε ο Watson και Crick και Nobel γι' αυτό, είναι η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα είδε σε τόσο μεγάλη έκταση απτά αποτελέσματα της αξίας της επιστημονικής ανακάλυψης. Δηλαδή, δεν λέω ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε πάρα πολλά πολύ χρήσιμα πράγματα από την έκρηξη που έγινε στη βιολογία και στη μοριακή βιολογία και στις βασικές επιστήμες μετά την ανακάλυψη του γενετικού υλικού,
Αλλά τέτοια έκταση ωφέλιμα για την ανθρωπότητα δεν υπήρχε. Είναι η πρώτη φορά. Αυτό χρειάστηκε επενδύσεις δεκαετιών που τώρα έφτασαν στο σημείο να αποδώσουν. Και πρέπει να εξασφαλιστεί ένας μηχανισμός. Άρα γι' αυτό κρατούν αυτές οι εταιρείες τα πνευματικά δικαιώματα αυτής της, πώς θα το πω, αυτής προσπάθειας, στην οποία καταβάλλονται πάρα πολλά χρήματα, τα οποία όμως μπορεί να πάνε και στο κενό. Σωστά. Ναι, και θα ήθελα εδώ να πω ότι επειδή έχει δημιουργηθεί, ίσως αν το έχω παρακολουθήσει σωστά, κρατώ μια επιφύλαξη για τα ακριβή νούμερα. Δεν θα δώσω νούμερα. Ενώ το εμβόλιο της Moderna φτιάχτηκε μαζί με αυτή την σε συνεργασία της εταιρείας βιοτεχνολογίας της Moderna και του NIH, του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, άρα χρηματοδοτήθηκε βασικά από το Αμερικάνικο κράτος, η Pfizer αυτοχρηματοδότησε όλη αυτή την προσπάθεια με δικά της κεφάλαια και με ρίσκο να μην της βγει. Μάλιστα. Πόσα εμβόλια δεν έχουν βγει έως σήμερα, κύριε Βασιλακόπουλε, πόσες προσπάθειες... Δεν ξέρω. Ναι. Θα σας πω κάτι. Ναι. Επειδή το θέμα των εμβολίων, για παράδειγμα, ξέρουμε όλοι ότι είναι η λύση για τα λοιμόδινο σήματα. Προσπαθούμε να βγάλουμε εμβόλιο για το AIDS 35 χρόνια. Εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποιο εμβόλιο. Κατανοείται ότι υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια προβλήματα. Έτσι δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτό που συνέβη είναι επιστημονικό θαύμα και πρέπει έτσι να το αντιμετωπίζουμε. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι κάτι συχνό και είναι πολύ μεγάλη προσφορά της επιστήμης στην ανθρωπότητα κατά την ταπεινή μου άποψη. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας. Ο Αδάμ αρχικός, αλλά όπως βλέπω εκτός από τον Αδάμ και άλλοι φίλοι ρωτούν αυτό με την δεύτερη δόση. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Λέει ο Γιώργος, έκανα το AstraZeneca στην πρώτη δόση, είχα για 24 ώρες κομμάρες, θα έχω και στη δεύτερη? Όπως και ο Αδάμ, το ίδιο ερώτημα διατυπώνει ο Γιώργος. Πώς απαντάτε, κύριε Βασιλακόπουλε? Πιθανόν, αλλά τι είναι 24 ώρες κομμάρες, ναι, μπρος στην προστασία που έχει? Αντιθέτως, αν έχει κομμάρες θα, ναι, θα πάρει λίγο παρακεταμόλι, ένα αντιφλεγμονώδε, ναι, θα αισθανθεί καλύτερα και θα τελειώνει το. Εδώ λοιπόν το αποδεικνύουμε τώρα με τους διαφορετικούς οργανισμούς. Η Νόρα μου λέει, χθες έκανα το Άστρα, ούτε πυρετό ούτε πόνο στον μπράτσο. Ευχαριστώ τους επιστήμονες για αυτό το μεγάλο δώρο. Ο Αλέξανδρος λέει, αντιθέτως, έκανα το Άστρα για να κάνω το γρηγορότερο εμβόλιο. Σας λέω αλήθεια, ανέβασα πολύ πυρετό και μυαλγίες όλο το σώμα μου για μια μέρα. Ως διαμαγεία σε μια μέρα έφυγαν. Μήπως αυτό είναι που τρομάζει τους ανθρώπους? Εγώ να το ήξερα ότι θα το πάθαινε αυτό, πάλι θα το έκανα, γιατί είναι προτιμότερο από μια κατάσταση τέτοια παρόμοια από το να ζήσεις την ιστορία του κορονοϊού. Λοιπόν, κύριε Πορτοσάλτε, όταν έκανα εγώ το εμβόλιο μετά τη δεύτερη δόση, δεν μπορούσα επί μια μισή μέρα να πάρω τα πόδια μου. Ήταν σαν να είχα 40 πυρετό. Ειλικρινώς έλεγα, ας πούμε, μα πώς είναι δυνατόν να νιώθω έτσι. Εντάξει, όλα τα εμβόλια έχουν τέτοιου είδους παρενέργειες. Δεν πειράζει. Το όφελος είναι τόσο μεγάλο. Ναι. Το κέρδος δηλαδή είναι τόσο μεγάλο. Και αυτή η μικρή ταλαιπωρία τόσο. Πολύ γρήγορα. Κατά την ταπεινή μου γνώση. Πολύ γρήγορα. Γνώμη. Έχει έρπη ζωστήρα. Να κάνει ή όχι? Να περιμένει να τελειώσει πρώτα η έκτηση που έχει, η αναζωοπήρωση, ναι, του έρπητα. Γιατί το έρπητα μένει μέσα μας και αναζωοπηρούνται από καιρούς καιρών. Και μετά να το κάνει. Μάλιστα. Αλλεργία στο Πονστάν, συνιστάτε το εμβολιασμό? Κανένα πρόβλημα. Καμία αλλεργία σε φάρμακα, τρόφιμα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ναι. Φάρμακα, τρόφιμα, έντομα ή τέτοιου είδους αλλεργία. Καμία από αυτές δεν είναι αντένδειξη για το εμβόλιο. Για την Pfizer και μόνο υπήρχε ως αντένδειξη η αλλεργία στα σκιαγραφικά σκευάσματα που πίνουμε. Όχι τα ενδοφλέβια, αυτά που πίνουμε. Ωραία. Γιατί έχουν μια ουσία μέσα. Αλλά όχι απόλυτη αντένδειξη. Ναι. Προσέξτε, δεν απαγορεύεται να το κάνεις. Έχεις υψηλότερο ρίσκο να κάνεις αλλεργία. Εγώ αν είχα, ας πούμε, θα το έκανα. Γυναίκα που θυλάζει, που έχει νεανικό διαβήτη, τι λέτε με μία τάκα όμως, δεν προλαβαίνω. Έχετε να αναφερθεί. Κάνει το εμβόλιο πιο ασφαλές από όλα αυτή τη στιγμή, όχι γιατί τα άλλα είναι επισφαλή, αλλά γιατί έχουμε δεδομένα ασφαλείας το εμβόλιο της Pfizer και της Moderna. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Καλημέρα σας. Να είσαστε καλά. Καλημέρα.